Κυρία Μάνθα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Την Παρασκευή ξεκινάει η πρώτη παράσταση από αυτό που έχετε ετοιμάσει φέτος και θα πούμε βέβαια για την παράσταση αυτή περισσότερα λόγια. Κρατώ στο χέρι μου το φυλάδιο. Το πρόγραμμα της παράστασης. Το πρόγραμμα της παράστασης, το τόσο όμορφο φτιαγμένο κι αυτό, όπως περιμένουμε να αξιολογήσουμε, αν θέλετε, και την παράσταση αυτή «Γράμμα στον Ορέστη». Ναι, την Παρασκευή, όπως είπατε, είναι η πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Γράμμα στον Ορέστη» του Ιάκωβου Καμανέλη. Ένα έργο που έχουμε ξεκινήσει με την ομάδα πριν την καραντίνα να δουλεύουμε και λόγω συνθήκων σταματήσαμε και συνεχίσαμε από το Σεπτέμβρη ξανά. Και ολοκληρώσαμε τώρα τις πρόβες και είμαστε έτοιμοι να το παρουσιάσουμε στο κοινό της Άρτας. Ουσιαστικά λέτε μέσα στο δελτίο τύπου που έχετε αποστείλει ότι πρόκειται για ένα πρόσωπο, την Κλυτεμνήστρα, η οποία όμως παίζεται συγχρόνως από τρεις ηθοποιούς, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Ταυτόχρονα στη σκηνή λοιπόν τρεις ηθοποιοί, οι οποίοι αναπαράγουν το λόγο της Κλυτεμνήστρας. Με το κείμενο αυτό που έγραψε ο Ιάκωβος Καμπανέλης δίνει μια πιο σύγχρονη ματιά στο μύθο των Ατριδών. Ναι. Έχουμε λοιπόν το αρχαίο πρόσωπο που είναι η Κλυτεμνήστρα. Ο συγγραφέας της δίνει προβάδισμα στη σκηνή και μετά από τόσα χρόνια στη σιωπή βγαίνει και έχει λόγο να εξηγήσει τους λόγους μέσα από την εξιστόρηση όλων των γεγονότων που συνέβησαν τότε, που έφτασε στο να διαπράξει τη δολοφονία προς το σύζυγό της Αγαμέμνονα. Ένα τέτοιο κείμενο, επειδή έχει πάρα πολύ βάθος και είναι και σύγχρονο κατά κάποιον τρόπο, γιατί ο Καμπανέλης είναι ένας σύγχρονος συγγραφέας και ήθελε με αυτό το κείμενο, δηλαδή να συνδυάσει τον μύθο με το τώρα. Άρα, βάζοντας ένα τέτοιο πρόσωπο στη θέση μιας οποιασδήποτε γυναίκας θα μπορούσε να έχει μία φωνή που να μιλήσει για την καταπίεση, για την βάναυση συμπεριφορά του άντρα της και της τότε κοινωνίας, αν θέλετε, και πώς μπορεί η ίδια γυναίκα να βγει από αυτά τα δύσκολα δεσμά, να μιλήσει και να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Κραυγές που ακουμπούν όμως το σήμερα. Φυσικά, κραυγές που σίγουρα από τότε, όλες οι αρχαίες τραγωδίες έχουν και ιστορικά, να το πούμε, αλλά και κοινωνικά, σύγχρονα, πολιτικά, δηλαδή πάντα μας αγγίζουν στο τώρα. Γι' αυτό παίζονται ανά τα χρόνια και σε όλο τον κόσμο. Έτσι και εδώ, φυσικά, η Κλυτεμνήστρα είναι μια γυναίκα η οποία πιστεύει η ίδια στον εαυτό της ότι έχει δίκαιο, ότι οι λόγοι ήταν πάρα πολύ σημαντικοί για να γίνει όλο αυτό και γι' αυτό το λόγο ακριβώς διέπραξε και το έγκλημα. Μετά την παράσταση την καλοκαιρινή με το θρύλο του Πρωτομάστορα, με το μύθο του Πρωτομάστορα, με το ποίημα του Πρωτομάστορα και όλα αυτά που γνωρίζαμε και την εξαιρετική παράσταση μέσω του προγράμματος Ερμές, που όλοι μίλησαν για μία, αν θέλετε, θεατρική παράσταση η οποία θα μπορούσε να σταθεί σε αυλαία, σε θεατρικές σκηνές του εξωτερικού, δεν περιμένουμε τίποτα λιγότερο και από αυτήν εδώ το θεατρικό αυτό έργο που ετοιμάζεται, αυτή τη θεατρική παράσταση, κυρία Μάνθα. Οι φωτογραφίες, αυτό που έχετε δείξει μέχρι τώρα, μας προκαταβάλουν για το τι θα ακολουθήσει. Αλλά δεν ξέρω πόσο δύσκολο ή πόσο εύκολο είναι αυτό το εγχείρημα, γιατί δεν ακολουθείτε σίγουρα την πεπατημένη. Υπάρχουν άλλα κριτήρια για κάθε παράσταση. Ναι, όπως είπατε, υπάρχει κάτι κοινό. Η παράσταση του Πρωτομάστορα, με τώρα το γράμμα στον Ορέστη, η μέθοδος που ακολουθήθηκε από όλους τους ηθοποιούς είναι η ίδια. Στηρίζομαι στη μέθοδο, κατά κάποιον τρόπο, όσο μπορώ, έχω διδαχθεί τη μέθοδο του Τερζόπουλου, πάνω στην κίνηση, στο λόγο, στη σωματοποίηση του λόγου των ηθοποιών, και οι ηθοποιοί εκπαιδεύονται τόσο μέσα από το πρόγραμμα του Χέρμες, όσο και τώρα στο Σκουφά, μέσω του εργαστηρίου, του θεατρικού εργαστηρίου, όλοι οι ηθοποιοί, άσχετα
που δεν παίζουν όλοι σε αυτή την παράσταση. Εκπαιδεύονται πάνω στη μέθοδο του Τερζόπουλου, δηλαδή το training που γίνεται πριν κάθε παράσταση, το σωματικό και το φωνητικό training είναι από ασκήσεις του Τερζόπουλου και πάνω σε αυτή τη μέθοδο στηρίζονται και οι δύο παραστάσεις. Άρα έχουν κάποιο κοινό, έχουν πολλά κοινά στοιχεία δηλαδή. Το έχει αποδεχτεί αυτό το κοινό? Πιστεύω πως ναι. Και έχει γίνει πιο απαιτητικό? Κάθε χρόνο νομίζω ότι το κοινό από τις παραστάσεις που βλέπει στην Άρτα και τη μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από όλους όσους ασχολούνται με τον πολιτισμό, πιστεύω ότι κάθε χρόνο είναι πιο απαιτητικό και θέλει κάτι καινούριο, κάτι νέο, μια νέα πρόταση. Το γράμμα στο Ορέστη είναι μια νέα πρόταση. Έτσι. Κάτι που δεν έχει παιχτεί ξανά και γενικώς είναι ένα κείμενο το οποίο δεν έχει παιχτεί τόσο πολύ όπως άλλα κείμενα ή όπως αρχαίες τραγωδίες. Η αλήθεια είναι αυτό που είπατε, ότι τα τελευταία χρόνια όλες οι θεατρικές ομάδες, τα έργα αυτά τα οποία ανεβάζουν, είναι πάρα πολύ δύσκολα, είναι πάρα πολύ απαιτητικά, αλλά έχουν και την ανάλογη απήχηση από το κοινό, την ανάλογη απήχηση από τον κόσμο. Είτε από την νεολαία, είτε και από μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι. Και αυτό είναι ένα σημείο ακόμη υπέρ σας. Το ότι καταφέρνετε δηλαδή νέους ανθρώπους να τους φέρετε στην αίθουσα ενός συλλόγου, μια πνευματική στέγη και να μπορέσει να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση. Ναι, αυτό είναι μεγάλο στοίχημα ναι. για όλους μας, γιατί είναι μια πόλη η οποία δυστυχώς δεν έχει και τα θέατρα, δηλαδή τους χώρους ναι. πέρα από ότι και τις δυνατότητες ναι. και, και τους εξωτερικούς χώρους, δηλαδή να γίνει μια καλοκαιρινή παράσταση, όπως έγινε πέρυσι το Γεφύρι, στο Γεφύρι που εντάξει ήταν και Σωστό. Ο χώρος του Γεφύριου, ναι. ο φυσικός χώρος. Πιστεύω ότι γίνονται προσπάθειες από όλους και το κοινό το εισπράττει και αυτό μας στηρίζει από τη μεριά του όσο περισσότερο μπορεί. Οι παραστάσεις, όπως είπαμε, ξεκινούν την Παρασκευή για την παράσταση «Γράμμα στον Ορέστη». Η προπόληση των εισιτήριων έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει από τη Δευτέρα, ναι. Στη βιβλιοθήκη του Συλλόγου και στα γραφεία του Συλλόγου. Πρωινές ώρες, 9 με 2. Τι ώρα ξεκινάει κάθε παράσταση? Η παράσταση ξεκινάει 9 και 4. Ναι. Παρασκευή, όπως είπαμε, πρεμιέρα και Σάββατο στις 28. Ξανά έχουμε πάλι στις 3-4 Φλεβάρι, Παρασκευή, Σάββατο. Και ξανά τελευταία εβδομάδα 10-11, πάλι Παρασκευή, Σάββατο. Και να πούμε λίγο και τις τρεις ηθοποιούς οι οποίες βρίσκονται επί σκηνής. Ναι, είναι η Χρυσάνθη Θαλάνη, είμαι εγώ, και η Φωτεινή Τζαδήμα. Συμμετέχει και ο Γιώργος Παπαβασιλείου. Και θέλω να πω και επίσης ότι η μουσική είναι της Νένας Βενετσάνου. Μας παραχώρησε τα δικαιώματα το να χρησιμοποιήσουμε τη μουσική της, που γράφει μουσική για το θέατρο και πόσο μάλλον έχει γράψει και μουσική για το γράμμα στον Ορέστη. Πάρα πολύ ωραία. Και είναι τιμή μας και την ευχαριστούμε από καρδιάς. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε και αυτή την παράσταση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Καλό βράδυ. Πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μ' άρεσε.